Καλησπέρα, Coach. Καλησπέρα, παιδιά. Καλή, καλή αρχή να έχετε. Σας εύχομαι τα καλύτερα, που από ό,τι βλέπω δεν έχετε ανάγκη εσείς. Καλά θα πάτε. Να είστε καλά. Οπότε υγεία, υγεία να έχετε και υπομονή. Έτσι. Ολοκληρώθηκε η πρώτη προπόνηση μετά από ένα 48ωρο ρεπό και νομίζω θα είναι το τελευταίο έτσι 48ωρο για τους ποδοσφαιριστές, έτσι δεν είναι, Coach? Είναι έτσι ακριβώς. Εντάξει, ήταν μια ευκαιρία με τα παιδιά να ξεκουραστούν, να γεμίσουν μπαταρίες δύο μέρες. Να έρθουν έτοιμοι για να μπούμε στην ελληνική ευθεία. Πλέον το σημαντικό και αυτό που γνωρίζουμε και θα μας βοηθήσει στην κουβέντα μας είναι, Coach, ότι ξέρουμε πότε επιτέλους θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Έχουμε πλέον 21-22 το Σαββατοκύριακο εκείνο του Οκτώβρη, επίσημη έναρξη του πρωταθλήματος και κλήρωση την Πέμπτη. Ναι, είναι σημαντικό αυτό γιατί μπορείς να προγραμματίσεις. Όσο καιρό και να έχεις μπροστά σου, είναι σημαντικό. Ναι, έχεις μια αρχή και ένα τέλος. Άρα λοιπόν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε, ξέρουμε πώς θα τα χειριστούμε τα πράγματα και νομίζω θα είμαστε έτοιμοι όταν πρέπει. Τώρα, αυτές οι δύο εβδομάδες διαφορά, γιατί προετοιμαζόσασταν όπως μας είχατε πει και στην προετοιμασία για τις 8 του Οκτώβρη. Εντάξει, δεν συνιστά και πολύ μεγάλη διαφορά, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν είναι νομίζω καμία διαφορά. Έτσι, η ομάδα θα πορευτεί σαν να έχει παιχνίδια πρωταθλήματος. Δεν θα αλλάξει κάτι. Έτσι, νομίζουμε ότι μέρα με τη μέρα θα γινόμαστε καλύτεροι. Θα παραμείνουμε καλά, θα προμαρστούμε ακόμα περισσότερο και ίσως να είναι καλύτερα να ξεκινήσουμε τις 22. Και είχατε και την δυνατότητα την προηγούμενη εβδομάδα να κάνετε και ένα εργομετρικό έλεγχο στους ποδοσφαιριστές που πρέπει να σας άφησε απόλυτα ικανοποιημένο από τα αποτελέσματά του μετά από 2 μήνες δουλειάς. Έτσι είναι, θα έπρεπε να ελέγξουμε αν τελικά αυτά που κάναμε ήταν σωστά και αν τα δέχτηκαν οι παίκτες όπως έπρεπε οι οργανισμοί των παίκτων. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι καλά, η ομάδα είναι καλά, είναι σε καλή κατάσταση, τρέχει, είναι άριστα νομίζω προπονημένοι και ξέρετε όταν το λέω αυτό δεν είναι λόγω τα γένια μου. Έτσι, για να προπονήσει μια ομάδα πρέπει να θέλουν ποδοσφαιριστές πρώτα απ' όλα και μετά προπονήσουν. Να είναι δεκτικοί οι παίκτες δηλαδή. Ακριβώς. Άρα λοιπόν νομίζω όλο το επιτελείο έχει κάνει τη δουλειά της σωστά, υπάρχει μεγάλη βελτίωση, είναι σε εξαιρετική κατάσταση, είναι πολύ καλά. Ναι. Το τελευταίο δείγμα γραφής που έχουμε ήταν με τον Αιγινιακό την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα φιλικό παιχνίδι, φιλικό βέβαια να το τονίσουμε αυτό και όχι επίσημα, έχει διαφορά, που ήταν προσομοίωση πρωταθλήματος γιατί ήταν σε μικρό γήπεδο, με όχι καλό αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερες συνθήκες. Παρ' όλα αυτά ο Άρης πρέπει να σας άφησε ικανοποιημένο στο μεγαλύτερο διάστημα γιατί είδαμε πολλά πράγματα από αυτά που δουλεύετε εδώ και 2-2,5 μήνες. Όντως με άφησε ικανοποιημένο. Με τη διαφορά όμως ότι ξέρετε παιδιά, ένα παιχνίδι με την ίδια ομάδα ίσως μπορεί να έχει εντελώς διαφορετική τροπή από ένα άλλο σε μια άλλη ημερομηνία πάλι με την ίδια ομάδα. Ναι. Άρα λοιπόν, ξέρετε, η μέρα παίζει ρόλο, η έκβαση παίζει ρόλο. Για παράδειγμα, μπήκαμε στο παιχνίδι στο τρίτο του Πανόπουλου. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την ομάδα μας, για τον Άρη. Και όπως το είπες και νωρίτερα, είναι φιλικό. Το φιλικό είναι πάρα πολύ καλό να κερδίζεις. Και εγώ είμαι ο πρώτος που το είπα, που δεν με συνέφερε να το πω, ότι ο Άρης πρέπει σε όλα φιλικά παντού να κερδίζει. Και να παίζει και προς την προπόνηση, πρέπει να κερδίζει. Άρα λοιπόν, πολύ καλή νίκη, πετύχαμε γκολ, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες. Νομίζω όμως ότι τα φιλικά περισσότερο είναι για να δεις πράγματα. Δηλαδή να δεις τι δουλέψεις, τι βελτιώσεις, που έχεις θέληση, που πρέπει να δουλέψεις. Και λιγότερο το αποτέλεσμα είναι νίκη. Βέβαια, δεν μπορούμε να μην δούμε ή να μην επισημάνουμε ότι υπάρχει βελτίωση. Τα παιδιά έδειξαν καλό πρόσωπο. Είχαν ρυθμό, είχαν ένταση, είχαν πάθος. Έβγαλαν πράγματα τα οποία όντως ήταν πάρα πολύ καλά για την ομάδα μας. Να ρωτήσω κάτι, Coach. Σας βλέπουμε στο κέντρο της άμυνας να δίνετε περισσότερο χρόνο στους λεγόμενους βασικούς και νομίζω ο Σόζ, εντάξει, δεν έπαιξε, ήταν τραυματίας. Έπαιξε ένα ημίχρονο. Ναι, ενώ παλαιό έχει παίξει με το Δελιζήση 90 λεπτά. Γενικότερα, η αμυντική παίκτες τους κρατάτε λίγο περισσότερο στα φιλικά παιχνίδια. Είναι λόγω των πολλών επιλογών μπροστά ή είναι ένα σκεπτικό ανάλογα με τα παιχνίδια? Νομίζω ότι μια ομάδα για να πρωταγωνιστήσει σωστά, όπως πρέπει, θεωρώ ότι χτίζεται από την άμυνα. Άρα λοιπόν στην επίθεση υπάρχει το ατομικό στοιχείο σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και γι' αυτό βλέπετε οι αλλαγές περισσότερο έχουν να κάνουν με επιθετικούς παίκτες αν κάτι δεν πάει καλά. Συνήθως δύσκολο να καταλάβει την άμυνα σου. Ήταν στόχος αυτός να δέσουμε μια άμυνα έτσι. Και νομίζω αυτό το έχουν κατορθώσει. Πάνε καλά τα παιδιά και θεωρώ ότι θα πάνε ακόμα καλύτερα στο μέλλον. Εντάξει, νομίζω έχει ο Άρης κακά τα ψέματα. Θεωρώ προσωπική μου άποψη ότι έχει το ποιοτικότερο κεντρικό αμυντικό δίδυμο στην κατηγορία σίγουρα, αλλά και ένα δίδυμο που και οι δύο θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι σχεδόν σε όλες τις ομάδες και τη Super League. Από το 5 και κάτω τουλάχιστον και ο Δελεζής και ο Σόουζα παίζαν, πιστεύω,
άνετα και στη Super League. Νομίζω αυτό σας ικανοποιεί κιόλας που έχετε αυτές τις επιλογές. Συμφωνώ απόλυτα και νομίζω ότι πάρα πολλά παιδιά στο σημερινό ρόστερ του Άρη μπορούν να παίξουν σε πάρα πολλές ομάδες της Super League. Άρα λοιπόν, μην βλέπετε, η κατηγορία είναι διαφορά, η συνθήκη που γίνουν τα παιχνίδια, η τηλεόραση, το marketing, νομίζω εκεί αλλάζει πάρα πολύ. Υπάρχει μεγάλη διαφορά της Football League από τη Super League, θεωρώ, και λιγότερο στην ικανότητα, στην ποιότητα των παιχτών. Ο Δελιζής ειδικά, αλλά και όσο ο Ζαβα πέρυσι, έχουν πλέον και την εμπειρία από τη Football League. Τελικά, coach, είσαι πάρα πολλά χρόνια σε ομάδες Football League. Είναι όντως τόσο ιδιαίτερη κατηγορία? Ο Άρης το πλήρωσε βέβαια πέρσι. Αλλιώς το μεριμέναμε, αλλιώς λέγαμε, έχει η ομάδα Super League. Τελικά, η ομάδα Super League είναι καλό να παίξει Football League? Νομίζω ότι δεν είναι τόσο ιδιαίτερη κατηγορία, όσο είναι οι συνθήκες που παίζεται. Και οι αυτοφρένοι παράγοντες, έτσι. Δηλαδή, πέρσι είδατε ότι έγιναν κάποια πράγματα τα οποία σκέφτεσαι ότι ήταν εξώφελμα. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να τα κοιτάζεις με ποια έννοια. Θα πρέπει να φυλάγεις. Και τι εννοώ, εγώ μιλάω αγωνιστικά, δεν μιλάω εξαγωνιστικά. Δεν λέτε για το βόλι εσείς τώρα. Όχι, όχι, λέω και για το βόλι λέω. Ναι, αυτό λέω, θα πρέπει να φυλάγεις το σωστή. Ότι θα πρέπει και αγωνιστικά η ομάδα σου να λαμβάνει υπόψη και αυτά. Δηλαδή, πας σε μια έδρα που φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Είναι προτιμότερο να μην χάσεις παρά να πας να κερδίσεις και να χάσεις. Δηλαδή, κρίνονται και τέτοια πράγματα, νομίζω, στην κατηγορία. Ο σκοπός χρειάζεται τα μέσα. Εκεί είναι το θέμα, άλλο, νομίζω, της υπόθεσης. Όχι πώς αλλάζουν και πολλά πράγματα στο Super League, αλλά νομίζω οι συνθήκες και η διαδικασία που γίνεται στη Football League είναι λίγο τα πράγματα πιο ρευστά, πιο επικίνδυνα. Μεταγραφή της τελευταίας στιγμής ο Πλατέλας έχει δώσει τη λύση στο πρώτο επίσημο παιχνίδι. Είναι όντως ένας παίκτης που στη δύσκολη στιγμή μπορεί να δώσει λύση σε έναν προπονητή? Όχι μόνο τώρα που τον βλέπετε στον Άρη, έτσι όπως τον παρακολουθήσατε και τα προηγούμενα χρόνια. Επειδή έτυχε να τον παίξω τουλάχιστον όταν ήμασταν στην Παναχαϊκή τη χρονιά που η Άρη βγήκε πρώτη, Παναχαϊκή και δεύτερη, παίξαμε τα play-off εκείνα τα περίπτωμα μέσα Ιουνίου. Ναι. Και τον έπαιξε μαζί του 4 φορές, έτσι, 2 παιχνίδια πρωταθλήματος και 2 στα play-off. Έκανε τη διαφορά νομίζω και στην ομάδα που ήταν. Γιατί να μην κάνει και εδώ. Ένα σημαντικό είναι για τον Πλατέλα, ότι έχει περάσει από ομάδα με μεγάλο ειδικό βάρος. Είχε την πίεση που, την ίδια που έχει ο Άρης, την είχε η ΑΕΚ. Έχει βγάλει, που λέμε, τα κάστρα από τη φωτιά. Έχει δημιουργήσει θέματα. Έχει πετύχει γκολ. Έχει παραστάσεις επάνω του. Έχει προσωπικότητα. Παρόλο μικρό στο δέμα, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη καρδιά. Το έδειξε ψυχή, το έδειξε πάρα πολύ. Αυτά τα 25 λεπτά, τα 30 που μπήκε μέσα στον Παναγιάλιο. Νομίζω ότι θα τον δείξει στην πορεία, θα μας δώσει λύσεις. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι σαν τον Πλατέλα έχουμε και άλλα παιδιά, ετοιμάζεται πάρα πολλά. Ναι. Έχετε αρκετό βάθος στο ρόστερ και αυτό σας βοηθάει αυτή τη στιγμή να καλύψετε και κάποια κενά που προέκυψαν δυστυχώς, εσχάτως, με κάποιους τραυματισμούς. Βέβαια ο Νίκητς είναι στην τελική ευθεία, νομίζω ότι είναι σιγά σιγά θα επιστρέψει. Ο Καπνίδης ήταν το σημαντικότερο πρόβλημα που αποκόμισε η ομάδα από το φιλικό. Ο Παυλίδης. Υπάρχουν πάντως επιλογές για να αντικατασταθούν τουλάχιστον στο ξεκίνημα? Υπάρχουν επιλογές. Η ομάδα, το έχω πει πάρα πολύ καιρό και το λέω και τώρα, έχει πλούσιο ρόστερ. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Βέβαια, καλό είναι όλοι να είναι ετοιμοπόλεμες και ο προπονητής να έχει τον προβληματισμό του ποιον θα πει καλύτερο και στη λεπτομέρεια. Παρόλο όμως που μας έχουν τύχει τώρα τελευταία 3-4 περιστατικά τα οποία είναι αρκετά σοβαρά, νομίζω ότι δεν φάνηκαν και δεν θα φανούν και στην πορεία, γιατί όντως η ομάδα έχει καλό ρόστερ, έχει ποιοτικούς παίκτες. Έχει καλά παιδιά, αλλά και αυτά τα παιδιά που είναι τραυματίες νομίζω ότι θα επανέλθουν πιο γρήγορα από το κανονικό, γιατί είναι καλοί επαγγελματίες. Πάντως, πολλής λόγος έχει γίνει για το center for coach. Δηλαδή, αν ρωτήσεις τον οποιοδήποτε φίλο του Άρη, θα σου έλεγε να πάρουμε άλλο ένα φορ. Να παίρναμε, γιατί τώρα δεν έχουμε τη δυνατότητα. Να πάρουμε το Γενάρη, ρε φίλε. Εντάξει. Ο coach τι λέει γι' αυτό? Εγώ αυτό που έχω να πω το έχω πει στους αρμοδίους, εκεί που πρέπει να το πω. Απλώς εμένα η ένστασή μου που είναι. Συμφωνώ να πάρουμε ένα στεφόρ. Ποιος θα είναι αυτός όμως? Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ το που λέμε, το όνομα, ονομαστικά, ποιος θα είναι. Δηλαδή να πάρουμε ένα παιδί το οποίο θα είναι χειρότερος ή ίδιος με τα παιδιά που έχουμε, θεωρώ ότι πετάνε τα χρήματά τους οι αρμόδιοι και με και έναν παίκτη δικό μας. Άρα το να βρούμε ένα παιδί να κάνει
τη μεγάλη διαφορά είναι, το θέλουν όλοι οι προπονητές, θέλω και εγώ, το θέλετε και όλοι, το θέλει και ο κόσμος. Δεν βρέθηκε όμως αυτό που αρμόζει στην δυναμική και στην αξία και στο όνομα του Άρη. Μια που σας βρήκαμε τώρα και τελειώσαν οι μεταγραφές. Ο Σέντερ Φόρ από τη Μαδαγασκάρη νομίζω ήταν καλή περίπτωση. Ήταν εξαιρετική περίπτωση, το θέλαμε όλοι, αλλά ενώ από ό,τι ξέρω τα θέματα που συμφωνήσαμε ήταν, που παραλίγο να συμφωνήσουμε ήταν αρκετά, πίσω τελευταία στιγμή δεν δέχτηκε, ίσως, όχι ίσως, είμαι σίγουρος ότι τον έκανε λίγο πίσω η Ελλάδα παρά ο Άρης και τα χρήματα που θα πήρε. Παίζει πάντως τώρα, ξανάρχισε και ξαναπαίζει με τη Σωσό, ενώ ήταν εκτός, πάλι παίρνει χρόνο συμμετοχής. Θα παίζει παιδιά, θα βάζει γκολ, είναι καλός παίχτης, εντάξει, είναι ένας παίχτης ο οποίος αυτός φορά σου εβδομάδα σου παλίκα. Κοιτάξτε, με τους ξένους αναγκαστικά coach θα το έχουμε αυτό στην Ελλάδα. Εδώ το έχουν ομάδες που παίζουν στη Super League και προσφέρουν και Ευρώπη και το ένα και το άλλο, και ο ποδοσφαιριστής διστάζει να έρθει στην Ελλάδα με όλα αυτά που ακούγονται δεξιά και αριστερά. Πόσο μάλλον στη δεύτερη κατηγορία. Κακά τα ψέματα, εντάξει. Υπάρχει το πρόβλημα. Είναι έτσι ακριβώς, και ξέρετε και ο ξένος παίκτης νομίζω ότι θέλει πάρα πολύ ψάξιμο. Θέλει ειδική ανάλυση να τον πάρει. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έχουν κάνει εξαιρετικές χρονιές στη χώρα, σε μια ξένη χώρα και εδώ στην Ελλάδα, και έχουν κακό τέλος. Έτσι. Νομίζω ότι είναι ένα ρίσκο αυτό. Εγώ θα ήθελα έναν Έλληνα να ξέρουμε που πατάμε, που βρισκόμαστε. Δεν βρέθηκε, εντάξει, δεν πειράζει. Θα το κάνουμε όταν πρέπει. Μακάρι βέβαια να χρειαστεί να μην πει τίποτα το Γενάρη, να έχουν βάλει τα παιδιά καθένα από 10-12 γκολ και να πανηγυρίζουν. Νομίζω ότι κάτι θα γίνει. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο προσόν του φετινού Άρη, έτσι όπως είναι δομημένος κότς, είναι η ομαδική δουλειά. Δηλαδή μπορεί να προκύψουν λύσεις στο μεσοεπιθετικό κομμάτι από την αγαστή συνεργασία μεταξύ των ποδοσφαιριστών, γιατί φέτος τουλάχιστον από αυτό το ξεκίνημα φαντάζει ο Άρης πιο ομάδα σε σχέση με πέρσι. Εγώ αυτό είπα και στα παιδιά και στους προσεστές στις πρώτες μέρες της συνεργασίας μας. Ότι σε μια ομάδα, και είναι και συγκεκριμένη ομάδα ο Άρης, γιατί δεν μπορεί να μιλήσει σε οποιαδήποτε ομάδα. Δεν υπάρχει αυτό το ομαδικό πνεύμα, αυτό το πλάνο που λέμε της τακτικής, η ομαδική λειτουργία, και μέσα από αυτή θα βγει νομίζω η προσωπικότητα και τα ατομικά στοιχεία που θα παίχνει. Άλλωστε ένα τρανό παράδειγμα σε αυτό είναι ο Σόουζα. Έτσι, ένα παιδί το οποίο ήρθε τραυματίας νομίζω πάνω από 3-4 μήνες. 8 μήνες ήταν εκτός. Έχεις δίκιο. 8 μήνες. Ήρθε εδώ, δεν τον έχεις έκανε. Ίσως να γκρίνιαζαν κάποιοι. Τι φέρατε, θα λέγανε. Ίσως. το παλτό πήγε και ήρθε ως έκφραση εκείνη την περίοδο. Και μετά... Ακριβώς. Και μετά μέσα από την ομάδα, ας πούμε, βγήκε ένα παιδί το οποίο είναι για μας πολύ μεγάλη... Είναι πολύτιμος, είναι πολύ μεγάλη αξία. Νομίζω ότι αυτό εμείς προσπαθούμε να κάνουμε, και αυτό μπορεί να βγάλει μια σοβαρή ομάδα. Αυτό είναι η υγεία της ομάδας. Δηλαδή μέσα από την ομαδική κατάσταση να μπορούν 3-4 να ξεχωρίσουν, έτσι, και να κάνουν τη διαφορά. Νομίζω ο Σόουζ είναι από τις κλασικές περιπτώσεις που ο φύλαθλος που δεν γνωρίζει παρασύρεται από το κλίμα, ας πούμε, και τον χαρακτηρίζει με έναν τρόπο αρνητικά και τον διαψεύδει στην πορεία. Όπως γίνεται και το αντίθετο, βέβαια, έτσι. Αποθεώνουμε κάποιον, παιχταρά το ένα το άλλο, μπαίνει μέσα στο γήπεδο, δεν μπορεί να ακολουθήσει την μπάλα. Εντάξει, είναι από τις ιστορίες του ποδοσφαίρου. Είναι έτσι ακριβώς, και ξέρετε, εγώ όταν βλέπω και αποθεώνεται ένας παίκτης, αρέσει και φοβάμαι στις μέρες. Προτιμώ το πρώτο που πάτε παρά το δεύτερο. Ναι. Πλέον μετά την οριστικοποίηση της έναρξης πρωταθλήματος, τι είναι αυτό που βλέπετε στα αποδυτήρια, coach, αδειμονία, υπάρχει έτσι εγρήγορση, τα παιδιά το περιμένουν πώς και πώς. Πώς είναι το κλίμα, έχοντας πλέον ως δεδομένο ότι ξεκινάμε σε 20 μέρες περίπου? Εντάξει, όλοι περιμέναμε και το περιμένουμε με μεγάλη χαρά να ξεκινήσουμε. Άλλωστε, αυτό τους λέω καθημερινώς, ότι το να είσαι σε μια ομάδα και να λες σαν τον Άρη και να λες ότι έχω άγχος να ξεκινήσει, πάει να πει ότι είσαι απροετοίμαστος, είσαι απροπόνητος ή φοβάσαι, άρα δεν κάνεις αυτή την ομάδα. Άρα το πρώτο που θα θέλουμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε πώς και πώς να ξεκινήσει, γιατί θα τα έχουμε αυτά τα στοιχεία που είπα νωρίτερα. Άρα λοιπόν περιμένουμε να ξεκινήσει για να ξεκινήσουμε να κερδίσουμε κιόλας. Ναι. Έχετε κάποια προτίμηση για την κλήρωση του πρωταθλήματος που γίνεται την Πέμπτη? Θα προτιμούσατε δηλαδή να θεωρητικά πάντα και στα χαρτιά πιο βατό πρόγραμμα στο ξεκίνημα, ή δεν παίζει ρόλο και θα μας απαντήσετε με την κλασική απάντηση ότι θα παίξουμε με όλους? Εγώ νομίζω ότι παίζει ρόλο το βάτο πρόγραμμα. Έτσι, όταν μια ομάδα
θεωρείται φορμαρισμένη, δεν είναι σίγουρα την πρωταγωνιστική στην πρεμιέρα. Γι' αυτό λένε όλοι ότι οι πρεμιέρες κρύβουν παγίδες. Mm. Άρα λοιπόν και έτσι είναι η πραγματικότητα. Θα θέλαμε σίγουρα μικρομεσαίες ομάδες στην αρχή. Έτσι και μετά από την πέμπτη πρωταγωνιστική του ομάδα θεωρώ ότι θα είναι σε full φόρμα, θα είναι στα φόρτα της. Νομίζω ότι εκεί δεν έχουν πρόβλημα ό,τι ντέρμπι να μας τύχει και σε οποιαδήποτε έδρα. Εγώ θέλω τη Δόξα Coach νωρίς. Mm. Η οποία έχει κάνει μεν μεταγραφές, αλλά είναι... ήρθαν τώρα. Είναι και πότε θα παίξει ένα μάτς. Συμφωνώ. Εγώ όλες τις ομάδες τις σέβομαι. Δεν μπορώ να πω ότι μπορεί να φοβηθώ κάποια. Αλλά νομίζω ότι το προτιμότερο είναι να είναι βαρύ το πρόγραμμα, να είναι πραγματικά μικρομεσαίες ομάδες, να ξεκινήσουμε καλά, να ξεκινήσουμε εντός έδρας αν γίνεται. Νομίζω ότι εντάξει, η λογική αυτό λέει. Βέβαια, η λογική δεν υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, διότι καθόμαστε 5 μήνες, θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα 21-22 Οκτωβρίου και 24-25 θα έχει κύπελο και μετά 28 θα έχει ξανά πρωτάθλημα. Πρώτη βδομάδα, δηλαδή, καθόμαστε 5 μήνες και παίζουμε 3 μάτς σε μια βδομάδα. Δηλαδή, εντάξει. Ναι, παιδιά, όταν εμείς ξεκινάμε να δουλεύουμε, δουλεύουμε πάρα πολύ. Και ξέρετε, δεν θέλουμε να κάτσουμε ούτε Τετάρτη ούτε Κυριακή. Εντάξει, αυτό είναι το οξύμορο, της κατηγορίας, δυστυχώς. Και απορώ πώς αυτό, δηλαδή, είναι τραγικό. Συνεχίστηκε και δεύτερη χρονιά. Ναι. Πέρσι υπήρχε δικαιολογία, δεν υπήρχε τηλεόραση. Φέτος τηλεόραση υπήρχε. Χορηγός υπάρχει, αλλά. Πάμε στον 8, δεν σου λέει τι αρχίζουμε το Σεπτέμβριο, τώρα που αρχίζουν στις Αγγλίες, στις Γερμανίες, στις Ισπανίες. Εμείς θα ξεχωρίσουμε στην Ελλάδα. Πάμε τον Οκτώβριο να ξεκινήσουμε. Και πάλι καλά που δεν πήγαμε Νοέμβριο, γιατί πέρυσι ξεκίνησε 6 Νοεμβρίου το πρωτάθλημα. Ναι, είναι έτσι, αλλά αν όμως υποθέσουμε ότι δεν ξεκινάμε, θα υπάρξει χορηγός. Δηλαδή ένα προϊόν που ξεκινάει να δείξει κάτι, μπορεί να υπάρχει χορηγός. Νομίζω ότι είναι η πρόφαση είναι αυτά. Και για να καλυφθούν άλλα πράγματα, αυτά που έγιναν φέτος με τη Δόξα Δράμα στον Καραϊσκάκη, όχι ανεβαίνουν, όχι δεν ανεβαίνουν, όχι μένουν, δεν φεύγουν. Τέλος πάντων, υπάρχει... δεν είναι και δικά σας αυτά, αλλά επηρεάζουν το αγωνιστικό, όπως και να το κάνουν. Ξέρω, υπάρχει και ένα φιλικό με την Μπόκα, το οποίο ακριβώς δεν ξέρουμε πότε θα γίνει. Είναι πολύ πιθανό να μετατεθεί για τον Νοέμβριο. Αυτό σας δημιουργεί κάποιο πρόβλημα αγωνιστικά εν μέσω πλέον υποχρεώσεων που θα έχουν ξεκινήσει? Σε σένα ειδικά, Αλέξη, είχα μιλήσει και είχες κάνει και ένα σχόλιο. Λες, μου κάνει εντύπωση η απάντησή του προπονητή για την Μπόκα. Αυτό θα σου πω και τώρα. Mm-hmm. Για μένα το παιχνίδι με την Μπόκα είναι ένα παιχνίδι για τον Άρη. Για τον κόσμο του Άρη, για την ιστορία του. Mm-hmm. Για το μεγαλύτερο τελικό που έγινε φέτος στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έτσι, όταν λοιπόν θα γίνει, νομίζω ότι λιγότερο θα μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Και περισσότερο θα μας ενδιαφέρει να χαρεί ο κόσμος, να χαρούν τα παιδιά που θα παίξουν. Γιατί θα παίξουν και όλοι, είναι δεδομένο αυτό. Άρα λοιπόν νομίζω ότι και Κυριακή να παίζουμε βάθημα και Παρασκευή να παίζουμε με την Μπόκα, δεν θα υπάρξει όλο. Για τον Πυρσό και τα παιδιά μας γίνεται το μάτς αυτό, οπότε... Λίγες μέρες, λίγες εβδομάδες πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, Κότς, έχεις κατασταλάξει στο μυαλό σου, στο μυαλό του προπονητή, με ένα βασικό κορμό? Κάποιοι ποδοσφαιριστές έχουν πάρει ένα προβάδισμα έναντι κάποιον άλλον, πάντα στο μυαλό του προπονητή? Νομίζω ότι δεν θα ήταν λογικό να έλεγα όχι. Ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της δεκάδας. Σίγουρα σε ένα πάρα πολύ μεγάλο συνδυασμό, δεν ξέρω πότε θα αλλάξει βέβαια. Και οι διαφορές θα είναι ένας, δύο παιδιά. Τρία το πολύ. Και νομίζω ότι έτσι μπορεί να έχει μια ομάδα συνέχεια, μια ομάδα να φορμαριστεί, να διατηρήσει τη φόρμα της πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Βέβαια η συγκεκριμένη ομάδα εδώ θέλει ειδική διαχείριση. Και όταν λέω ειδική διαχείριση, μπορεί να τύχει να παίξει παιχνίδι όπου τα 5-10 και τα 6-10 να είναι αλλαγμένοι. Και αυτό γιατί είναι παιδιά τα οποία σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα της Football League είναι δεδομένο, αλλά και της Super League μπορεί να έπαιζαν βασικοί. Άρα λοιπόν δεν γίνεται να έχουμε 30 ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων οι 20 τουλάχιστον να είναι πρωτοκλασσάτοι και να μην παίρνουμε χρόνο συμμετοχής. Mm-hmm. Όμως αυτό εξαρτάται, ξέρετε, από τους ίδιους και όχι από μένα, γιατί ο προπονητής όσο λάθος και να κάνει, το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο θα το καταλάβει. Άρα λοιπόν δεν θα γίνει κάποιο λάθος ασχεμένο, θα γίνει παρά τη θέλησή μας, έτσι, χωρίς να έχει κάποιο σκοπό. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ είναι ένα άλλο κομμάτι με τον Άρη, είναι κάτι διαφορετικό. Όμως το ρόστερ, την δεκάδα στην Ελλάδα, ναι, είναι στο μυαλό μου έντονα και θεωρώ ότι είναι καλύτερη. Εδώ θα μπαίνει και η Μυροφορίδης για να μιλάει σε αυτούς που δεν παίζουν, πιστεύω. Και εγώ θα μιλήσω και ο Παύλος βέβαια θα βοηθήσει σε αυτήν την κατάσταση. Είπα τον Παύλο γιατί στο συγκεκριμένο κομμάτι, εντάξει, είναι λίγο. Νομίζω και σας έψησε. Νομίζω ότι ο Παύλος είναι σε πολλά κομμάτια καλός. Από εκεί πέρα τώρα
Ναι, όλοι μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτήν την κατάσταση, γιατί τα παιδιά θα έχουν και δίκιο. Δηλαδή, είναι αυτό που λέτε όμως. Είναι παιδιά coach. Με τον Αλέξη κάνουμε 20-22 χρόνια ρεπορτάζ. Έχουμε συναντήσει ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιριστές όλα αυτά τα χρόνια. Παιδιά. Πραγματικά παιδιά. Πώς είναι ο γιος μου, παίζει 6 χρόνια, είναι, παίζει τα μπαμπίνι. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς λειτουργούν μέχρι τα 35. Είναι έτσι ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και εντάξει, άραγε αν υπάρχει ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν παίζει βασικό σε μια ομάδα και δεν στενοχωριέται, νομίζω δεν το θέλουμε αυτό. Σωστό. Έτσι, προτιμούμε κάποιον που θα στενοχωρηθεί, ίσως θα κρατήσει και τα νεύρα του για τη μούρη καμιά δύο μέρες στον προπονητή, αλλά είναι προτιμότερο να στενοχωριέται παρά να μην του νοιάζει καθόλου. Πάντως, πάνω σε αυτό να προσθέσω, γιατί ήμουν παρόν στο Αιγίνιο, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η εικόνα που αντίκρισα, φαντάζομαι και εσάς ως προπονητή της ομάδας, του Μιλούνοβιτς, ο οποίος μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και μιλάμε για ένα σύριαλ το καλοκαίρι. Μένει, φεύγει με μειωμένα λεφτά, όχι θα κάνει προσφυγή, όχι το ένα, όχι το άλλο. Και τελικά μπήκε, κυνήγησε όλες τις μπάλες και προσπάθησε στο διάστημα που αγωνίστηκε να σας δείξει ότι coach εδώ είμαι. Αν με χρειαστείς, είμαι στη διάθεσή σου. Είναι από τα στοιχήματα ο Μιλούνοβιτς coach. Ο Λούκας είναι ένα παιδί το οποίο γενικά προσπαθεί. Έτσι, μετά την διευθέτηση του θέματός του, νομίζω προσπαθεί ακόμα περισσότερο. Είναι στο χέρι του να αποδείξει ότι αδικήθηκε. Δεν θα του χαρίσει κάποια ευκαιρία. Αδίκησε τον εαυτό του. Να συμπληρώσω εγώ. Το να δείξει τον εαυτό του, γιατί ξέρετε, είναι αυτό που είπατε νωρίτερα. Παιδιά, εγώ σε αυτόν μίλησα ξεκάθαρα, χωρίς ούτε παρεμβολές, ούτε να μπαίνω στη διαδικασία να το στέλνω από εδώ ή από εκεί στον πρόεδρο ή στον διευθυντή. Τι είπα την πραγματικότητα. Το πρόβλημα είναι μόνο οικονομικό, τίποτα άλλο. Δεν μπορώ εγώ λοιπόν να έχω ένα προσφεστή σε αυτή την ομάδα όπου θα αμείβεται και θα παίρνει χρήματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα δώσουμε. Έτσι. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να τα δώσουμε σαν παιδί. Mm-hmm. Η ομάδα ήθελε να κάνει κάτι άλλο. Άρα λοιπόν με τις οδηγίες που πήρα από τη διοίκηση της ομάδας και από τον γενικό διευθυντή θα έπρεπε να πορευτώ. Κατάλαβε, ήταν πολύ σοβαρός στη συμφωνία του και συνεχίζουμε, προχωράμε. Μακάρι να πάρει φανέλα βασικού και μακάρι να αποδείξει ότι πρέπει να είναι βασικός. Αυτό είναι το βασικό για τον Λούκας και τίποτα άλλο. Ο Άρης είναι δεδομένο ότι έχει ποιότητα και πολλούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Αλλά πολλοί λένε ότι θα κλωτσάει και πολύ περισσότερο. Δεν λέω αντιαθλητικά ή οτιδήποτε άλλο. Θα βγάζει έναν δυναμισμό και το βλέπουμε αυτό στα πρώτα φιλικά. Όντως ισχύει αυτό ή πάλι θα λέμε «Α, είναι παίκτες Super League, δεν μπορούσαν στη Football League». Γιατί το είπαμε αυτό πέρσι αρκετές φορές, το είδατε και ως αντίπαλος νομίζω εσείς και ποντάρατε. Δηλαδή θυμάμαι το μάτς στο Αίγιο, coach, πολλές κλωτσιές έφαγαν και οι παίκτες του Άρη, είναι αλήθεια. Είναι έτσι και αυτή είναι, και αυτή είναι όχι έτσι, έτσι είναι πραγματικά όπως το λέτε. Έτσι. Και είναι το ένα στοιχείο που λέτε που διαφέρει η Football League από τη Super League. Ένα, αν δεν είναι η ομάδα δεν είναι δυνατή, δεν βγάζει δυναμισμό. Δεν καταλαβαίνει ο αντίπαλος ότι εσύ έχεις περισσότερο πάθος από αυτόν. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι μια ομάδα. Λοιπόν, το βασικό στοιχείο πρέπει να έχει αυτή η κατηγορία είναι η δύναμη, το πάθος, η καλή φυσική κατάσταση και από εκεί πέρα έποτε τα υπόλοιπα. Τώρα είπατε καλή φυσική κατάσταση, έχουμε κάποια προβλήματα τραυματισμών κτλ. Αυτά όμως δεν νομίζω δεν επηρεάζουν γιατί ακριβώς υπάρχουν παίχτες που καλύπτουν τα κενά. Δηλαδή, χτύπησε ο Ιντζόγλου, έπαιζε ο Νίκητς με το Μωμίν. Έφυγε, χτύπησε ο Νίκητς, μπήκε ο Ιντζόγλου. Χτυπάει ο Παυλίδης, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές επίσης στο κέντρο. Στο φορ, πάτε σε άλλες εναλλακτικές που μας είπατε. Το μεγάλο ρόστερ δίνει την πολυτέλεια να υπάρχουν και 2-3 αναποδιές. Είναι έτσι, αλλά πιστεύω ότι στην έναρξη θα είναι όλα τα παιδιά καλά, εκτός του Ανάκουλου και του Πίντο που έχουν σοβαρούς τραυματισμούς. Οπότε λοιπόν θα είμαστε δημοπόλεμοι μέχρι 22 μήνα. Τον Ανάκουγλου που λέτε και εγώ και άλλοι τον ξεχνάμε. Και είναι, μιλάμε για έναν πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή. Απλά επειδή το παιδί είχε τους χιαστούς, έπιασα και τον εαυτό μου. Έγραψα ένα κείμενο, ας πούμε, στο blog μου. Έβαλα το ρόστερ του Άρη. Αυτός, εκείνος θα παίζει από εδώ, άλλος θα παίζει από εκεί. Ξέρετε που γινόμαστε προπονητές κερκίδας εμείς και αναλύουμε καλύτερα από όλους. Μόνο στην ανάλυση μένουμε όμως στο τέλος. Ο Ανάκουγλου τον ξέχασα. Εσείς πόσο τον βλέπετε στον φετινό Άρη? Εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω τον Ανάκουγλου, γιατί είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για μένα, ένα παιδί το οποίο έχει διαδρομή στο ποδόσφαιρο και αυτός σε μεγάλη ομάδα. Νομίζω ότι όλα έχουν να κάνουν με τον τραυματισμό του. Το Δημητριάν θα είναι καλά, θα βοηθήσει τόσο πολύ όσο βοήθησε και την ΑΕΚ. Εντάξει, εκεί έχουμε τα θέματά μας, είναι ένας σοβαρός τραυματισμός.
προσέχουμε. Πιο να σιγά καλά, πρέπει, ναι. Φοβόμαστε γιατί μπήκε μέσα το παιδί και έχει και μια αναποδιά. Έχασε ένα μήνα. Χωρίς λόγο και αιτία. Άρα λοιπόν τον υπολογίζουμε πάρα πάρα πολύ. Ευελπιστούμε ότι θα είναι κοντά μας όταν πρέπει. Και μια τελευταία ερώτηση, ένα τελευταίο στέλεχος που προσθέθηκε και τον ξέρετε καλά, τον Στάθη τον Φριλίγκο, τι θα προσφέρει στο ποδοσφαιρικό τμήμα ο συγκεκριμένος, ο οποίος είναι, έχει μακρά παρουσία στα ποδοσφαιρικά δρόμενα. Κοιτάξτε παιδιά, ο κύριος Στάθης, εγώ τον γνώρισα στον Απόλλωνα για 6 μήνες που ήμουν εκεί. Έχει ένα χαρακτηριστικό. Είναι πιο σχολαστικός από το δημόσιο. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος θα ξεκινήσει να φτιάξει τα δελτία, θα ξεκινήσει να ελέγξει την κατάσταση υγείας και θα συλλαβίζει τα επώνυμα, θα βλέπει αν είναι σωστά γραμμένα. Εντάξει, ένας άνθρωπος ο οποίος, εγώ το λέω ψήρα, είναι πραγματικά είναι τέτοιος, όπως αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύτιμοι για να μην γίνουν λάθη, για να μην γίνονται άστοχες κινήσεις. Γενικά άνθρωπος ο οποίος αυτό το ξέρει το αντικείμενο 40 χρόνια, δεν μπορούμε εμείς να πούμε τίποτα για αυτόν. Στα γραφεία να το στείλουμε μια βόλτα. Στα γραφεία εκεί νομίζω θα έχει και ρόλο, δεν θα έχει. Στα γραφεία πήγε, θα έχει ρόλο, έχει δει τα πράγματα, θα το οργανώσει, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Το μόνο που, για το μόνο που, είστε, που να είστε σίγουροι να ξέρετε είναι ότι η ομάδα σίγουρα είναι θωρακισμένη σε ό,τι έχει σχέση με τους νόμους, με τον ΚΑΠ, με τον αγωνιστικό χώρο, με τους ξένους, με τις κίτρινες, με τη σχέση μας με την Football League, σε όλα αυτά. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για, για την ομάδα. Νομίζω έλειπε. Θα βοηθήσει την ομάδα, είναι αφανής ήρωας. Μετά από 2-3 μήνες μπορεί να το ξεχάσουν όλοι. Εμείς όμως, όπου είμαστε κοντά του και, και μας βοηθάει, νομίζω ότι τον έχουμε πάντα μέσα στην καρδιά μας και πάντα τον ευχαριστούμε γιατί είναι κάποιος ηλικίας και πάντα δίνει βοήθειες και τρέχει για τα πάντα. Για να καταλάβετε σας λέω, και πριν έρθει στον Άρη, αν θέλαμε κάτι, αυτόν παίρναμε τηλέφωνο και στο Αίγιο που ήμουν εγώ, αυτόν έπαιρνα τηλέφωνο και πάρα πολλοί προπονητές και πάρα πολλοί γενικοί αργοί διευθυντές και πρόεδροι παίρνουν το συγγνώμη άνθρωποι για να τους συμβουλέψει. Χρειάζεται κιόλας. Για μας είναι ευχής έργων, γιατί είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, δουλευταράς και μακάρι, γιατί ξέρετε αυτό, εγώ θεωρώ ότι περισσότερο είναι παρά διαφορετικό. Χρειάζεται γιατί εντάξει, ο Άρης δεν μπορεί να βάλει 6 ξένους να παίξουν. Δεν θα θαυτεί η υπόθεσή του. Θα πάει να δικαστεί κανονικά. Οπότε πρέπει να το, να το βλέπουμε από πριν. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να ευχηθούμε καλή αρχή. Υγεία πάνω απ' όλα για την χρονιά που έρχεται. Και πραγματικά να σε φιλοξενήσουμε εδώ στην εκπομπή το Μάιο και να μιλάμε πλέον με προοπτική Super League. Με χαρά μου, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και σας εύχομαι εγώ το καλύτερο για αυτό. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.